Η γραμμάρια νερό που μέσα εκεί η αργυρούλα έχει λιώσει την πρέζα από το αλάτι, ένα φακελάκι μαγιά και το σπορέλαιο. Αυτά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά τίποτα άλλο. Πάμε, παιδάκια μου. Τι θέλω να κάνω, έτσι, κομματάκια μακρουλά. Α, το κόβεις. Τι εύκολο, ε. Παίζω. Θέλω να είναι όσο πιο λεπτά γίνεται και όσο πιο μικρά γίνεται. Θα δείτε ότι τη φωτιά μου δεν την έχω πολύ δυνατά. Είναι στο 8, παιδιά, εντάξει. Τώρα θα γυρίσουμε και από εδώ, να κόψουμε και από εδώ, για να μην κολλήσει το ένα μετάλλο. Παίξτε. Φτιάξτε ωραία, τα και παίξτε. Σας λέω, είναι παιχνιδάκι. Τι γανίστε τα. Τώρα που είναι πρωί, μην του πατάς πολύ να σου βγαίνει χοντρή η ζύμη. Θέλουμε λίγη ζύμη να πέφτει. Έτσι. Κούνα το για να μην σου πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Γι' αυτό γίνεται τραγανιστό, ε. Ναι, μωρό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν πάω από εδώ τώρα. Εδώ, κάτσε να πάρω ένα. Το έκανα αργυρό. Μπράβο. Έτσι, μα είναι εύκολο. Είναι παιχνίδι. Έτσι, έτσι. Και κάτσε να τα ξεκολλήσω λίγο. Δεν πρέπει να κουμπάει την ώρα που τα ρίχνει να μην σου πέφτει. Δεν θέλει τώρα πολλά-πολλά. Θέλουν λίγα-λίγα. Γιατί ωραία, πέφτει μετά, αρχίζει και πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Σωστό. Και έχουμε πει πολλές φορές όταν τηγανίζουμε κάτι, φροντίζουμε να τηγανίζουμε σε μικρές ποσότητες. Γιατί θα πέσει η θερμοκρασία του λαδιού και αντί να μου τηγανιστούν, θα μου βράσουν. Και δεν το θέλουμε. Θέλουμε να είναι θεοτράγανα. Πες εσύ μία το δώρο να πιάσω εγώ μια κατσαρόλα για να σας πω για το σιρόπι κάτι. Σήμερα Παρασκευή κερδίζετε το πολυμηχάνημα της Kenwood. Καλείτε στο 90 11 51 51 70. Το πρώτο δώρο της μαγειρικής μας, το πρώτο δώρο της εβδομάδας για το πρωινό. Και είναι ένα δώρο που κρατάει μία ζωή και χρειάζεται σε όλα τα σπιτικά, σε όλες τις κουζίνες για να κάνει τη μαγειρική σας και τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη. 90 11 51 51 70, μία κλήση, ο πιο γρήγορος θα το κερδίσει σήμερα. Λοιπόν, τι θέλω να κάνετε. Πριν ξεκινήσετε να κάνετε τα λουκουμαδάκια, θέλω να πάρετε το σιρόπι σας. Φτιάξτε μου λοιπόν το σιρόπι πριν. Τα υλικά σας τα είπε η Φέη. Το σιρόπι δεν το είπα, συγγνώμη. Α, πες και το σιρόπι μία. Για ξαναδώστε το σιρόπι, παρακαλώ. Το σιρόπι να σας πω, επειδή είναι αρκετή η ποσότητα, όταν σας μείνει σε ένα βαζάκι, στην επόμενη δόση που θα κάνετε λουκουμάδες, θα έχετε το σιρόπι έτοιμο και κρύο. Γιατί το σιρόπι για να βάλω τα λουκουμαδάκια μου μέσα πρέπει να έχει παγώσει. Και επειδή τα δοκίμασα, το σιρόπι δεν είναι αυτό το σιρόπι που συλλιγώνει. Είναι πραγματικά. Απλώς δίνει μία υγρασία έτσι στο λουκουμά. Δεν έτσι, το κάνει, ξέρεις. Έτσι. Το λοιπόν βάζεις στο ψυγείο όσο περισσότερο. Όχι. Ζάχαρη 500 γραμμάρια. Ζάχαρη και νερό είναι, αλλά γίνεται παχύ, ωραίο. 300 γραμμάρια νερό. Μία κουταλιά χυμό λεμονιού, μία κουταλιά ροδόνερο και ένα κουτάλι αμφόνερο. Λοιπόν, αυτό. Και ήθελα να σας πω. Αυτά όλα μαζί, αργύρια. Αυτά θα βάλουμε μαζί το νεράκι με τη ζάχαρη, θα ανακατέψουμε μέχρι να πάρει βράση. Έχουμε πει μόλις αρχίσει να παίρνει βράση, βγάζουμε το κουτάλι από μέσα, δεν ξανανακατεύουμε, γιατί άμα το ανακατεύετε και έχουν μείνει και ζάχαρη στο πλάι της κατσαρόλας, αρχίσει να κρυσταλώνει το σιρόπι. Δεν θέλω λοιπόν. Μόλις το βγάζω το κουτάλι, ανακατεύω μία φορά, δεν θέλει και παραπάνω. Να πάρω και μια ανάσα. Το αφήνω λοιπόν να βράσει και μόλις πάρει βράση, το αφήνω να βράσει ακριβώς για 4 λεπτά. Μόλις σβήσω τη φωτιά, ρίχνω μέσα μία κουταλίτσα χυμό λεμονιού και λίγο ροδόνερο ή λίγο ανθόνερο ή και τα δύο μαζί, γιατί του δίνει έτσι αυτό το ανατολίτικο, το ωραίο. Αυτή την τέλεια μυρωδιά. Το αφήνω να κρυώσει καλά και κοιτάξτε το λίγο. Έρχεται και γίνεται παχύ το σιρόπι μου, το βλέπετε. Ναι. Είναι ένα παχύ. Έχει ροή κλωστής. Δεν είναι νερουλό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Από εδώ θα το καταλάβετε. Από τη σταγόνα όπως στάζει η σταγόνα εδώ. Εντάξει. Λοιπόν. Και άμα κρυώσει, γίνεται ακόμα πιο ωραίο. Να πω την αλήθεια, αυτό είναι λίγο χλιαρό ακόμα, γιατί δεν το έχω αρκετή ώρα εδώ πάνω, αλλά κάνει και ζέστη. Δεν ξέρω γιατί δεν τηγανίζονται αυτά, παιδιά. Έχουμε ένα θέμα. Ναι. Όχι, θα τηγανιστούν απλά. Αυτό που λένε με το σιρόπι, ζεστό κρύο, και αυτό που κάνει αν είναι ζεστό κρύο. Εδώ θέλω να είναι κρύο και το σιρόπι μου, κρύο και το λουκουμαδάκι μου. Α, και τα δύο. Καλά και το είπε. Ζεστό και κρύο, Φέη μου, εγώ όσες συνταγές έχω κάνει στα σιροπιαστά μου που έχουν το φύλλο μέσα. Κάνω πάντα καυτό το ένα και καυτό και το άλλο. Και ο μπακλαβάς μου μένει θεοτράγανος και το σαραγλί μου μένει θεοτράγανο. Γιατί την ώρα που βγαίνει καυτός, όπως βγαίνει καυτός ο μπακλαβάς, περιχύνεις με το ζεστό σιρόπι και αυτό συνεχίζει και ψήνεται, ρουφάει και ψήνεται. Και όταν θα βγάλεις το κομμάτι από τον μπακλαβά στο ταψί, δεν είναι νερό κάτω, δεν σου μένει το ζουμί, δεν μένει καθόλου. Έχει ποτίσει και έχει πιει μέσα. Αρέσει τα σιροπιαστά σου, θες και το ένα ζεστό και το άλλο ζεστό. Εγώ τα κάνω και τα δύο ζεστά και γίνονται τέλεια. Εξαρτάται τώρα βέβαια κρύα και από τι συνταγή θα είναι, εντάξει. Άρα, ναι. Μπορεί να είναι, ας πούμε, μια καρυδόπιτα. Θα έχω το ένα κρύο, το άλλο ζεστό, εντάξει. Θα είναι μια πορτοκαλόπιτα. Θα είναι. Ανάλογα με τη σύσταση του γλυκού, από εκεί με πάει το σιρόπι. Και όλο αυτό μου το έδειξε η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή στην αρχή σιρόπιαζα τους μπακλαβάδες όπως μου είχαν πει το ένα κρύο, το άλλο ζεστό. Και εγώ αυτό. Την αλλά ώρα που τον έκανα ήταν πολύ ωραίος και τραγανός και μετά από καμιά ώρα γινόταν μια ωραία παπάρα. Το πάταγες και στάζανε ζουμιά και τέτοια. Λοιπόν,
Το δοκίμασα και έτσι, το δοκίμασα και αλλιώς και ανακάλυψα ότι το πιο σωστός τρόπος για μένα. Και μπακλάβα, ξέρεις πόσο πουλάμε στην Αμερική, στο καφέ που άνοιξε η Αλφα, πουλάμε 5 ταψιά σαν αυτό εδώ μπακλάβα την ημέρα και γίνεται σκοτωμός. Και μου είχε τύπους που έχουν φάει μπακλαβά σου και μετά από καιρό που τον είχες και έδαινε... Ήταν ζουμερός, ωραίος, χωρίς ναι, πολλά νερά. Έτσι, έτσι χωρίς, σιροπιασμένος, αλλά χωρίς να έχει... Να, το πήρε τώρα, πήρε η κουζίνα μας. Ωραία. Ήθελα να σας πω και ότι και τη Δευτέρα σας έχω ένα πολύ ωραίο γλυκάκι. Είναι από αυτά τα γλυκά, βρε παιδί μου, που πας είδες όταν πηγαίνεις πάνω στη μαμά, στα νοπορόγια. Και σου έχει ένα ωραίο σπιτικό γλυκό. Ναι. Αυτό το γλυκό λοιπόν που θα δείξουμε τη Δευτέρα, που μου το έδωσαν τα κορίτσια μου, οι φιλενάδες μου, αυτό το γαλαξίδι, όπου κάθε χρόνο κάνουν ένα παζάρι γυναικών και βγάζουν όλες τα ωραία τους φαγητά και γλυκά και τα πουλάνε στον κόσμο για καλό σκοπό. Μαζεύουν χρήματα για καλό σκοπό. Λοιπόν, αυτό το γλυκό που θα δείξουμε τη Δευτέρα γίνεται ο σκοτωμός. Τις κάνουν προκράτηση και τις λένε κράτε μου αυτό, κράτε μου 5 κομμάτια, κράτε μου 10 κομμάτια. Θα σας το πω τη Δευτέρα. Είναι κάτι που θα σας αρέσει πολύ, που μυρίζει μαμά και σπίτι. Λοιπόν, μόλις τηγανιστούν και ροδίσουν καλά. Αρχίζουν και τραγανίζουν, τα βγάζουμε οπωσδήποτε μέσα σε ένα πιάτο με χαρτάκι και μόλις κρυώσουν τα βουτάω. Ναι, θέλουν να ρωτήσουν όμως πρώτα, εντάξει. Ήθελε λίγο ακόμα, εντάξει. Θέλουν να ρωτήσουν, ναι. Και μετά θα βάλεις μέσα εδώ. Μόλις ρωτήσουν να πάρουν χρώμα, θα το αφήσω λίγο να κρυώσουν και μετά θα τα βάλω μέσα. Να τραγανίσουν και να καλά. Κάτι. Πόση ώρα μένουν μέσα στο σιρόπι? Τίποτα, θα τα βάλω και θα τα βγάλω. Κατευθείαν, ναι, τα αφήνεις. Τα βγάζω και τα βγάλω. Και το υπόλοιπο σιροπάκι που μου μένει σε ένα βάζω στο ντουλάπι. Το σιρόπι δεν παθαίνει τίποτα. Έλα, σου φάγα την ώρα. Ζάχαρη και νεράκι. Μια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια πολλά να είστε όλοι πάρα καλά. Πάρα πολύ, Αργυρούλα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με το γλυκό το σπιτί. Ραντεβού με θεϊκό σπιτικό.